Γιάννης Τσαρούχης, 1910-1989, ο μεγάλος μας ζωγράφος, και είναι έργα και πίνακες από πολλές εκθέσεις και συλλογές και από τράπεζες που έχουν συλλογές και ιδρύματα που βρίσκονται στη χώρα μας. Και καθώς βλέπουμε του Γιάννη του Τσαρούχη, η γυναίκα από την Ελευσίνα, 1948, είναι νερομπογιά σε σανιδένια πόρτα, 1,91 × 70 εκατοστά κινεκτήμα της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου. Και ακριβώς δίπλα υπάρχει και ένας πίνακας του λαϊκού μας ζωγράφου, του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ από τη Μυτιλίνη, και είναι η ωραία Αδριάννα. Κεφαλή Νέου, 1941, και ακριβώς δίπλα υπάρχει μία βεντάλια και είναι ναύτης και έρωτες, 1943, αυτή η όμορφη βεντάλια του Γιάννη του Τσαρούχη, 1943. Συλλογή της Τραπέζης της Ελλάδος, και είναι δύο όμορφα πορτρέτα ενός νέου, του Ντομινίκ, Γάλλος ήτανε, και δίπλα είναι το πορτρέτο της Δέσποινας. Αυτούς τους δύο τίτλους τους αγαπούσε υπερβολικά ο Τσαρούχης, και έχει φτιάξει πάρα πολλές φορές τα πορτρέτα του Ντομινίκ και της Δέσποινας. Η Δέσποινα νομίζω ότι ήταν συγγενής του, και είναι κτήμα στην Πινακοθήκη της Τραπέζης της Ελλάδος. Καθώς βλέπουμε τώρα και πίνακες, στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι ο Γιάννης Τσαρούχης το 1931 γνωρίζεται με τον Φώτη τον Κόντογλου. Ο Κόντογλου ήταν 1895-1965 και ήταν μαζί συνοδοιπόροι και συντηρητές, καθώς κατά κάποιο τρόπο ο Τσαρούχης ήταν και μαθητής του Κόντογλου. Και είχαν ταξιδέψει μαζί το 1932 στο Άγιον Όρος, και την ίδια χρονιά συντηρούσαν και τοιχογραφίες για μεγάλο διάστημα στον Μιστρά. Η μεγάλη ρήξη του Γιάννη Τσαρούχη με τον Φώτη Κόντογλου γίνεται το 1934, που ο Γιάννης Τσαρούχης διαφωνεί στο ότι είναι ελληνικότητα με τον Φώτη Κόντογλου, που επέμενε ότι η παράδοση της Ελλάδος είναι η Ανατολή. Ο Τσαρούχης έλεγε ότι είναι και τα δύο, και Δύση και Ανατολή. Καθώς βλέπουμε ένα μεγάλο έργο από το προσωπικό σπίτι του Φώτη Κόντογλου, το οποίο εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη με τις διάφορες μορφές, και όλες απηχούν το βυζαντινό ύφος, το οποίο επικαλείται και έλεγε ότι αυτή είναι η παράδοση της Ελλάδας, ο Φώτης ο Κόντογλου. Τότε κάνει στροφή στην ευρωπαϊκή ζωγραφική ο Γιάννης Τσαρούχης, με στοιχεία βέβαια βυζαντινά, και παράγονται από τον Τσαρούχη οι ωραίοι ναύτες και πολλά πορτρέτα νέων και πολλά αντίγραφα της Δέσποινας, που ήταν και συγγενής του. Γιάννης Τσαρούχης είναι πίνακας αρκετά μεγάλος, έχει ζωγραφιστεί το 1956 και είναι νέος, όπως το έφτιαχνε ο Τσαρούχης. Ήταν στην Αμόχωστο και μετά βρέθηκε ο πίνακας, και τώρα είναι σε κάποιο μουσείο της Κύπρου, νέος του Γιάννη Τσαρούχη. Μαρούσι στην Αθήνα, και εδώ το 1964 ο Γιάννης Τσαρούχης είχε αγοράσει το σπίτι, αλλά είναι απομονωμένη η περιοχή και σήμερα γίνονται μόνο περιοδικές εκθέσεις για 3 μήνες του χρόνου. Γιάννης Τσαρούχης, ήμουν και έμεινα ένας ερευνητής και ένας μαθητής. Την προσεχή χρονιά γίνεται αυτή η έκθεση στο σπίτι του, που το αγόρασε το 1964 στο Μαρούσι.
στην έκθεση που γίνεται στο σπίτι του Γιάννη Τσαρούχη, Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη. Υπάρχουν διάφορα έργα τα οποία, όπως είπα, φυλάγονται στο Μουσείο των Μπενάκη και είναι «Ναύτης στον ήλιο», όπως τον βλέπουμε. Έχει ζωγραφιστεί στο Παρίσι 1968-1970 και είναι «Λάδι σε πανί». Το ύψος του πίνακα είναι 2,20 επί 1 μέτρο περίπου το φάρδος, Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη. Αυτός είναι ο πίνακας και δίπλα υπάρχει και η Μεγαρίτισσα, το πρόσωπο του ναύτη, και γράφει επάνω «Λιμενικόν σώμα 1968-1970, ο ωραίος πίνακας του Γιάννη Τσαρούχη. Και εδώ ο ζωγράφος ακολουθεί τον δυτικό τρόπο ζωγραφικής, όπως επικρατούσε. Βέβαια έχει βάλει και τον σκοτεινό φόντο, ο οποίος είναι επηρεασμένος από το Βυζάντιο, αλλά νομίζω ότι θαύμαζε ιδιαίτερα και τον Καραβάτσο, ο οποίος τον 17ο αιώνα χρησιμοποιούσε και αυτός τον σκοτεινό φόντο για να τονίζονται τα σώματα των ανθρώπων. Ωραιότατο, μεγάλο έργο του Γιάννη Τσαρούχη, «Ο χορός και στη ζωή και στο θέατρο», Αθήνα 1963-1968, «Λάδι σε πανί», 58 εκατοστά είναι το ύψος, στενόμακρος ο πίνακας, και 2,41 το φάρδος, και παρουσιάζονται οι στρατιώτες όπως τους βλέπουμε, Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη. Πορτρέτα της Δέσποινας με τριανταφυλλή φουστάνι 1978. Είναι η μεγάλη αίθουσα στο Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, πίνακας με την Καστέλα, με την Εμπλατεία Αλεξάνδρας όπως ήταν τότε. Σήμερα έχει γκρεμιστεί ολόκληρο αυτό το συγκρότημα, καθώς βλέπουμε τη μεγάλη αίθουσα, και πάνω υπάρχουν 4 μεγάλοι πίνακες, και είναι οι εποχές, είναι η Άνοιξη, το Θέρος, το Φθινόπωρο και ο Χειμώνας, και έχουν ζωγραφιστεί το 1972 «Λάδι σε πανί 100 επί 73 εκατοστά είναι ο κάθε πίνακας, καθώς βλέπουμε και τον υπέροχο πίνακα του Σκεπτόμενου. Ολόκληρη η αίθουσα με τις 4 εποχές επάνω είναι σπουδή. Το τελικό έργο νομίζω είναι στο Μουσείο Τεριάντε της Μυτιλίνης των 4 εποχών, και ο Σκεπτόμενος 1938 νερομπογιά με κόλλα και χαρτί του μέτρου, 1,38 επί 87, καθώς βλέπουμε ολόκληρη την αίθουσα με τα έργα του μεγάλου ζωγράφου, του Γιάννη του Τσαρούχη. Δίπλα στον μεγάλο πίνακα με τον ναύτη, η ναύτη στον ήλιο, είναι σκίτσο γυναίκας από την Αταλάντη 1966-1990 επί 69, η γυναίκα της Αταλάντης. Στην αίθουσα αυτή υπάρχει και ένα σπουδαίο έργο του Γιάννη του Τσαρούχη και γράφεται «Η αντιγραφή του Τιτσιάνο, Παρίσι 1971, αυτός είναι ο πίνακας, είναι από φωτογραφία και μετέπειτα τον έφτιαξε ο ίδιος ο ζωγράφος μέσα στο Λούβρο. Υπήρχε, ζωγράφιζε, αντέγραφε τον Τιτσιάνο, τον μεγάλο ζωγράφο του 16ου αιώνα της Βενετίας. Υπήρχε προσχέδιο «Η αντιγραφή του Τιτσιάνου 1971 και ο τελικός πίνακας, «Η αντιγραφή του Τιτσιάνου», καθώς βλέπουμε ολόκληρη την αίθουσα.
Στην έκθεση υπάρχει και ένα σπουδαίο έργο που λέγεται «Το όραμα του Δαβίδ». Είναι αυτό το έργο, 1968-1974, Λάδισε Πανί, 1,57 επί 1,10, καθώς και ένας μικρός πίνακας με το βασανιστήριο του Αγίου Σεβαστή Ανού. Μικροί πίνακες, άνθρωπος με φτερά, πεταλούδες, αντικαθιστός, σπουδή 1965. Ο Γιάννης ο Τσαρούχης είχε ασχοληθεί πάρα πολύ και με τα σκηνικά στο θέατρο και εδώ είναι ένα πρόπλασμα για την παράσταση «Η θυσία της Ιφηγένειας» και παρουσιάζει τον Κάλχα, τον ιερέα, ως έναν αρχιμανδρίτη ορθόδοξο. Διάφοροι μικροί πίνακες με διάφορα γυμνά του Τσαρούχη είναι και αυτά στην έκθεση και άλλοι πίνακες οι οποίοι έχουν νεκρή φύση, καθώς πάλι ξαναβλέπουμε το ωραίο έργο σπουδή «Το όραμα του Δαβίδ» 1968-1974. Νομίζω ότι ο μεγάλος πίνακας αυτού του έργου βρίσκεται σε ιδιωτική συλλογή κάπου στην Κρήτη. Είναι σπουδές από το ίδιο έργο που είχε φτιάξει ο Γιάννης ο Τσαρούχης, διάφορα μικρά έργα, «Το όραμα του Δαβίδ». Ωραιότατο έργο σπουδή για τον Άγιο Σεβαστιανό, Παρίσι, 1970, Λάδισε Πανί, 50 επί 15 εκατοστά, Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, καθώς βλέπουμε το μαρτύριο του Αγίου Σεβαστιανού και είναι στην έκθεση και αυτό το έργο και δίπλα μαζί με το όραμα, το οποίο παρουσιάζεται στην έκθεση με τον Άγιο Σεβαστιανό. Αγαπούσε πολύ το γυμνό και εδώ πάλι ξαναβλέπουμε σπουδή από τον Άγιο Σεβαστιανό. Ο Τσαρούχης είχε και αρχαιρετικά άμφια και τα φορούσε, του άρεσε η στολή. Και εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία του Γιάννη του Τσαρούχη και άλλοι διάφοροι πίνακες οι οποίοι υπάρχουν στην έκθεση στο Ίδρυμα Γιάννης Τσαρούχης. Φοιτητής με κράνο πυροσβέστη, Παρίσι, 1975, καθώς παρουσιάζεται πίνακας ο οποίος επιγράφεται ως σχιζοφρενής, 1968, Λάδισε Καπλαμά, 68 επί 40 εκατοστά, Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, καθώς σπουδαίο έργο του Γιάννη Τσαρούχη, 1936, ποδηλάτης μεταμφιεσμένος σε τσολιά. Το έργο είναι 31 επί 29 εκατοστά, είναι μικρό το έργο, αλλά πάρα πολύ σπουδαίο. Ένα από τα πρώτα έργα του Γιάννη του Τσαρούχη είναι «Η Σκυριανή», 1931, Λάδι, Ματ, σε κόντρα πλακέ, 50x34, Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη. Ολόκληρη η επάνω αίθουσα με το όραμα του Δαβίδ, το μαρτύριο του Αγίου Σεβαστιανού είναι πρόπλασμα, διάφορα μικρά έργα της πρώτης εποχής του Τσαρούχη, καθώς βλέπουμε και τους νέους, όλα αυτά είναι γύρω πριν από το 1950, καθώς υπάρχει και ένας μεγάλος πίνακας, η μισοτελειωμένος σπουδή είναι με το πρόσωπο ενός Γάλλου, διάφορα άλλα γυμνά και αυτό είναι το μεγάλο έργο σπουδή είναι και δίπλα υπάρχει και το πρόσωπο σε άλλο πίνακα αυτού
του μεγάλου έργου και ο Γιάννης ο Τσαρούχης είχε ασχοληθεί πολύ και με τα σκηνικά και υπάρχει δίπλα ένα ωραιότατο παραστατικό για την Ιφιγένεια ένα βλίδι και είναι η θυσία της Ιφιγένειας και παρουσιάζει το θέμα με την θρησκεία που υπάρχει στην Ελλάδα όπως τον Μάντι Κάλχα τον παρουσιάζει σαν έναν αρχιμανδρίτη. Αυτό είναι το θέμα, η θυσία της Ιφιγένειας του Γιάννη του Τσαρούχη και διάφορα άλλα έργα σε αυτή την έκθεση. Στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Παγκράτη, Βασίλης και Λίζας Γουλανδρής, υπάρχουν πίνακες του Γιάννη του Τσαρούχη και είναι δρόμος κοντά στο τελωνείο του Πειραιά, 1975 είναι αυτός ο πίνακας, 73 επί 100 εκατοστά οι διαστάσεις του πίνακα. Ο πίνακας είχε γίνει το 1975, καθώς υπάρχει και ένας υπέροχος ναύτης ο οποίος κάθεται στο τραπέζι να πει τον καφέ του ροζ φόντο. Οι ναύτες έχουν γίνει περίπου το 1976, από τότε είναι και αυτός ο πίνακας, αρκετά μεγάλος και πάρα πολύ όμορφος, μουσείο και Ελίζας Γουλανδρή στο Παγκράτη. Και οι δύο πίνακες μαζί στο λιμάνι του Πειραιά 1972, καθώς βλέπουμε και τον ναύτη στο μουσείο του Γουλανδρή. Μυτιλίνη, στο Μουσείο Τεριάντ Μοντέρνας Τέχνης που υπάρχει στην πόλη της Μυτιλίνης υπάρχουν 4 ωραιότατοι πίνακες του Γιάννη Τσαρούχη και αμέσως βλέπουμε τον χειμώνα Παρίσι 1970, 88 επί 68 εκατοστά, καθώς και τον πίνακα Φθινόπωρο Παρίσι 1970, 88 επί 68 εκατοστά και δύο πίνακες μαζί και στις δύο εικονίζονται, έχει βάλει γυναίκες να εικονιστούν ο Γιάννης ο Τσαρούχης και ακριβώς από πάνω υπάρχουν οι άλλοι δύο πίνακες που είναι το Θέρος και από την άλλη μεριά είναι η Άνοιξη, καθώς βλέπουμε τα σταφύλια της Άνοιξης 1970, Λάδισε Πανί 68 επί 68, 88 επί 68 εκατοστά και οι δύο πίνακες μαζί που είναι η Άνοιξη και το Θέρος και στους 4 πίνακες των 4 εποχών ο Γιάννης ο Τσαρούχης έχει διαλέξει γυναίκες. Οι 4 αυτοί θαυμάσιοι πίνακες βρίσκονται στο Μουσείο Τεριάν του Παρισιού και νομίζω ότι στον χειμώνα έχει διαλέξει πάλι την Δέσποινα, συγγενής του, αγαπούσε πάρα πολύ αυτή την κοπέλα και την έχει ζωγραφίσει πολλές φορές ο Γιάννης ο Τσαρούχης, καθώς βλέπουμε δίπλα το Φθινόπωρο με τα σταφύλια στο Μουσείο Τεριάν της Μυτιλίνης. 1970 και όλοι οι πίνακες έχουν ύψος 88 ύψος επί 68 εκατοστά πλάτος, θαυμάσια έργα του Γιάννη του Τσαρούχη. Στην ίδια αίθουσα υπάρχει του Γιάννη του Τσαρούχη ο Θεόφιλος ως Μέγας Αλέξανδρος, όπως παρουσιάζεται στην έκθεση Τεριάντε του Παρισιού, της Μυτιλίνης. Νομίζω ότι αυτό το έργο το έχει φτιάξει αρκετές φορές ο Γιάννης Ότσαρ.
Μεγάλοι πίνακες που υπάρχουν σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές είναι οι τέσσερις εποχές. Αυτή την εποχή ο πίνακας είναι δανεισμένος για μια περιοδική έκθεση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Οι τέσσερις εποχές είναι τελική τους εκτέλεση όπως την έκανε ο Γιάννης Τσαρούχης. Και καθώς έχω βρει και από φωτογραφίες τους 12 μήνες, τους οποίους τους έφτιαξε ο Γιάννης του Τσαρούχης το 1972, οι 12 μήνες με τους διάφορους έχει χρησιμοποιήσει στο Παρίσι Γάλλους και έχει φτιάξει τους 12 μήνες ο Γιάννης ο Τσαρούχης 1972, λάδι σε χρυσωμένο ξύλο, 80 ύψος επί 55 εκατοστά, ιδιωτική συλλογή και οι 12 μήνες του Γιάννη του Τσαρούχη. Μουσείο Μπενάκη επί της Οδό Πειραιός παρουσιάστηκε μία έκθεση Γιάννης Τσαρούχης, εικονογράφηση μιας αυτοβιογραφίας, δεύτερο μέρος 1940-1989 ως την ημέρα του θανάτου του το 1989 του Γιάννη του Τσαρούχη, φωτογραφία του Γιάννη του Τσαρούχη, και παρουσιάζονται διάφορα έργα από την περίοδο μετά το 1940, η Μεγαρίτισσα που είναι στην Εθνική Πινακοθήκη, και παρουσιάζονται τα διάφορα έργα καθώς ο Γιάννης ο Τσαρούχης είχε ασχοληθεί και με το θέατρο και παρουσιάζεται ένα μεγάλο έργο, η Θυσία Ιφηγένεια, με το 1955, νερό μπογιά με κόλλα σε πανί, το ύψος του πίνακα είναι 2,30 επί 2,11, ιδιωτική συλλογή του Γιάννη του Τσαρούχη. Ο Τσαρούχης είχε ασχοληθεί και με τη σκηνογραφία και στην έκθεση παρουσιάζεται Θυσία Ιφηγένειας με σημερινά κουστούμια 1955, νερομπογιά με κόλλα σε πανί, 2,30 επί 2,11. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το έργο, θεατρικό ήταν, ιδιωτική συλλογή και παρουσιάζεται στην έκθεση στο Μουσείο το Μπενάκη. Ολόκληρη η αίθουσα στην περιοδική έκθεση που έχει γίνει στο Μουσείο Μπενάκη και βλέπουμε μεγάλο έργο, η ξεχασμένη φρουρά 1957, λάδι σε πανί, 2,16 επί 2,95, ιδιωτική συλλογή. Καθώς ήταν ένα θέμα που το αγαπούσε πάρα πολύ ο Γιάννης ο Τσαρούχης, να φτιάχνει τους γυμνούς άνδρες, και εδώ φαίνεται και η στροφή του Γιάννη του Τσαρούχη σε αντιδιαστολή με τον Φώτη το Κόντογλου, ο οποίος ζωγράφιζε μόνο βυζαντινά, ακόμα και ηρωικές μορφές τους έφτιαχνε με βυζαντινό ύφος. Η ξεχασμένη φρουρά 1957, λάδι σε πανί, 2,16 επί 2,95, είναι πολύ μεγάλο το έργο του Γιάννη του Τσαρούχη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι με τον 15ο αιώνα που γίνεται στην Ιταλία η αναγέννηση, βασικά την αναγέννηση της κάνανε τρεις οικογένειες, οι Μέδικοι, και ήταν και άλλες 2-3 οικογένειες, τραπεζίτες, πάρα πολύ πλούσιοι, που ήσανται στην Φλωρεντία, καθότι αυτοί θέλανε να αλλάξουν το μεσαιωνικό ύφος της Ευρώπης, διότι οι καλλιτέχνες
πάντοτε υπάρχουν, αλλά αν δεν υπάρχουν τα χρήματα και αυτοί που θέλουν να φέρουν την αλλαγή, οι άρχοντες δηλαδή, αναγέννηση δεν θα μπορούσε να γίνει. Ο Μιχαήλ Άγγελος, πάντοτε γεννιούνται άνθρωποι με καλλιτεχνικές αξίες και τέτοιοι πάντοτε τους βρίσκουν οι έχοντες στην εξουσία, και τότε υπήρχαν και πολλοί ζωγράφοι με επικεφαλής του Μιχελάγγελο και έγινε η αναγέννηση. Και είναι λάθος να λέμε ότι τα βυζαντινά χειρόγραφα που πήγανε μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης στην Φλωρεντία κάνανε την αναγέννηση, απλώς την αναγέννηση θέλανε και την έκαναν οι Μέδικοι. Όλο αυτό το λέω διότι από το 15ο αιώνα και όλη κατά τη διάρκεια της αναγέννησης, αντιμεταρρύθμιση, μετά που έγινε το μπαρόκ και όλη η συνέχεια της ευρωπαϊκής τέχνης, η Ελλάδα, αν και σκλαβωμένη, ήταν σε δίλημα τι έπρεπε να ακολουθήσει. Βέβαια η Κρήτη ακολούθησε με τον Τζάνε, τους μεγάλους ζωγράφους του Ηρακλείου, και φτιάξανε δηλαδή τα έργα που φτιάξανε αυτοί οι μεγάλοι κρητικοί ζωγράφοι, ακολουθούσανε το ύφος το Βενετικό, μια δουλειά η οποία βάσηξε 400 χρόνια, και μέσα σε αυτή τον αγώνα δρόμο που κάνανε και οι Έλληνες ποιο δρόμο να ακολουθήσουν, ξεπήδησαν μεγάλες μορφές όπως ο Ελ Γκρέκο και ο βασιλάκης Αντώνιος από τη Μήλο, αλλά και οι δύο δεν θα μπορούσαν να γίνει διαφορετικά, εντάχθηκαν κανονικά στην τέχνη της Δυτικής Ευρώπης και στην στράτευση της Καθολικής Εκκλησίας, και ο Μεν Βασιλάκης Αντώνιος έμεινε στη Βενετία 1540-1630 περίπου, έδρασε ο μεγάλος ζωγράφος και έχει ζωγραφίσει μεγάλους πίνακες. Με μεγάλο του έργο βρίσκεται στην Περούτζια, Σαν Πιέτρο Περούτζια. Και όλα αυτά τα λέω διότι ακόμα μέχρι σήμερα και το νέο κράτος δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλει. Θέλει Ανατολή ή Δύση. Όταν έγινε το 1830 η Ελλάδα ανακηρύχθηκε σε νέο ελεύθερο κράτος, τότε ήρθαν οι Βαβαροί και τότε με εξουσίας επιβολή στην Ελλάδα έγινε ο λεγόμενος Ναζαρινός ρυθμός, δηλαδή όλες οι εκκλησίες που χτίστηκαν από το 1830 έως και το 1935 στο Μεσοπόλεμο είναι Ναζαρινές αναγεννησιακές με τις τοιχογραφίες που βλέπουμε, και υπήρχαν και μεγάλοι δάσκαλοι, αλλά θα έλεγα ότι ήταν επιβολή κρατική, καθώς δώσανε και μεγάλες σπουδές στους μεγάλους ζωγράφους, τον Γίζη, τον Βολονάκη, και σπουδάσανε στην Γερμανία, στο Μόναχο, στις μεγάλες σχολές του Μονάχου, αλλά και πάλι λέω ότι η τέχνη ήταν επιβολή. Από τις αρχές του 1900, το 18ο αιώνα, τον 19ο αιώνα ήταν σχεδόν επιβολή η τέχνη. Όλον τον 19ο αιώνα είχε επιβληθεί στην Ελλάδα η τέχνη της Δυτικής Ευρώπης και της Αναγέννησης, αλλά αρχές του 20ου αιώνα οι διανοούμενοι στην Ελλάδα ήταν αρκετοί αυτοί, ακόμα και ο Σπύρος ο Βασιλείου ζωγράφος, ο οποίος ζωγράφησε στην Αθήνα τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, όλοι λέγανε ότι η παράδοσή μας είναι το Βυζάντιο. Αυτό βέβαια είχε την έξαρση στον Μεσοπόλεμο με τον Φώτη Κόντογλου. Ο Φώτης Κόντογλους ήταν για ένα μικρό διάστημα δάσκαλος του Γιάννη του Τσαρούχη. Ο Γιάννης Τσαρούχης ως επαναστατικό πνεύμα έλεγε ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να πάμε πάλι στη βυζαντινή τέχνη, και στράφηκε στην ευρωπαϊκή ζωγραφική, και μετά τα μεγάλα του ταξίδια τα οποία τα έκανε τότε στο Παρίσι, ο Γιάννης ο Τσαρούχης ασχολήθηκε με τη δυτική ζωγραφική, αλλά βέβαια ολότελα δεν το έκανε το βήμα, διότι σε όλα του τα έργα υπάρχει και η παράδοση, η βυζαντινή δεν ήθελε να ξεκόψει διότι το φοβότανε και όλας, διότι
το έργο του θα το αποκαθιλώνανε οι τότε διανοούμενοι. Μεσολάβησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, κατατάχθηκε ο Γιάννης Τσαρούχης στο στρατό, ζωγράφιζε, αλλά η όλη του ματιά ήταν στην ζωγραφική της Δυτικής Ευρώπης, καθώς βλέπουμε την μεγάλη περιοδική έκθεση με έργα του Γιάννη Τσαρούχη που έγινε στο Μουσείο Μπενάκη επί της Οδό Πειραιός. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει μέχρι σήμερα την Ελλάδα, τι ακριβώς πρέπει να γίνει, αλλά στο Μεσοπόλεμο, στη μεγάλη διαμάχη μεταξύ Φώτη Κόντογλου, Σπύρο Βασιλείου και άλλους ζωγράφους, ενίκησαν αυτοί, ο Φώτης Κόντογλου, και μέχρι σήμερα όλες οι εκκλησίες που έχουν γίνει γίνονται στο Βυζαντινό, το ξερό, το ξύλινο ύφος, διότι είναι αντίγραφες. Έχει εντελώς παραγωνιστεί η τέχνη της Δυτικής Ευρώπης, ίσως να πάρει πολλά χρόνια ακόμα μέχρι να βρει η Ελλάδα την καινούρια της φόρμα, καθώς τότε στο Μεσοπόλεμο έγινε και μεγάλη στροφή στη μουσική και στο θέατρο και στις εικαστικές τέχνες, διότι όπως ξέρουμε η μεγάλη τραγουδίστρια του 40 τραγουδούσε ευρωπαϊκά. Η τραγουδίστρια του έπους του 1940, η Βέμπο, τραγουδούσε ευρωπαϊκά και μετά όλα αυτά του μπαρίστηκαν με επικεφαλή στον Φώτη Κόντογλου στη ζωγραφική και στην μουσική των Τσιτσάνη, πολύ μεγάλη βέβαια όλοι αυτοί, αλλά δεν πάβει να επικρατήσουν αυτοί και να έρθει στην Ελλάδα το αδιέξοδο, το οποίο φτάνει μέχρι σήμερα και δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει ακόμα, διότι αυτή τη στιγμή στη νέα Ελλάδα του 2024 έχει απαξιωθεί εντελώς όλο το έργο που έκανε ο Τσιτσάνης και όλοι οι καλλιτέχνες μέχρι και την εποχή, καθώς όπου και να πας σήμερα παντού στην Ελλάδα ακούς ξένη μουσική, έχει απαξιωθεί εντελώς. Αυτό δεν αφήσανε τότε στο Μεσοπόλεμο να προχωρήσει η Ελλάδα σε αυτό που θα μπορούσε να έχει γίνει και να ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Γιάννης Τσαρούχης, 1909, 31 Δεκεμβρίου, με το παλιό μερολόγιο, γεννιέται στον Πειραιά. Ο Γιάννης Τσαρούχης, δεύτερο παιδί του έμπορου από την Αρκαδία Αθανασίου Τσαρούχη και της Μαρίας Μοναρχίδη, που καταγόταν από ψαριανούς πρόσφυγες και μετά την καταστροφή των ψαρών είχαν καταφύγει στην Σύρο. 1916 εγγράφεται για τις πρώτες εκύκλειες σπουδές στο εκπαιδευτήριο Μακρύ. Ακολουθούν οι γυμνασιακές σπουδές στο πρώτο γυμνάσιο Αθηνών και από πολύ νωρίς ενδιαφέρεται για την ζωγραφική. 1918, σε ηλικία 8 ετών, ζωγραφίζει το πρώτο έργο, ένα παστέλ με καράβια. 1920 επισκέπτεται με τη μητέρα του το Δαφνί, που τότε ακόμη λειτουργούσε ως μοναστήρι και εντυπωσιάζεται από τα βυζαντινά μοσαϊκά. Λίγες μέρες μετά, σε δεύτερη επίσκεψη, κάνει το αντίγραφο της παράστασης με την προσευχή της Αγίας Άννας. 1925, διάστημα που οι γονείς του λείπουν στην Ελβετία για λόγους υγείας της αδελφής του, φιλοξενείται με τον μικρό αδελφό του Μάριο στο σπίτι της θείας του αδελφής της μητέρας του, Δέσποινας Μεταξά. Είναι ένα νεοκλασικό κτίριο του βαβαρού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ στον Πειραιά. 1927 η οικογένεια Τσαρούχη εγκαθίσταται στην Αθήνα. Στον ίδιο χρόνο ο Γιάννης Τσαρούχης εγγράφεται στο Πολυτεχνείο και που αργότερα ονομάστηκε Αλφ Σίγμα Κάταφ. Δάσκαλοι του ήταν ο Μπισκίνης, Γερανιώτης, Βικάτος, Μποκατσιάμις
και ο ζωγράφος Ιακωβίδης και αργότερα ο Κωνσταντίνος Παρθένης. 1928 γνωρίζεται με τον Φώτη Πολίτη που το αναθέτει να κάνει τα σκηνικά για την πριγκίπισσα Μαλένα του Μωρίς Μέτερλινγκ και που ανέβαζε η δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. 1929 πρωτοεμφανίζεται ο ζωγράφος συμμετέχοντας σε έκθεση για την παλιά Αθήνα στο Άσυλο Τέχνης. 1930 γνωρίζεται με την Έλλη Παπαδημητρίου που διεύθυνε το κατάστημα Λαϊκές Τέχνες προς την ίσχυση της Λαϊκής Βιοτεχνίας. 1931 ο Φώτος Πολίτης του προτείνει μόνιμη συνεργασία στο Εθνικό Θέατρο. 1932 με τον Κόντογλου ταξιδεύει στο Αγενόρος, εκεί τον εντυπωσιάζουν οι τοιχογραφίες του Μανίρ Παρσέλινου, αλλά γοητεύεται και από την μοναστική ζωή. 1933 με τον Κόντογλου μένουν για μεγάλο διάστημα στο Μιστρά για συντήρηση και αντιγραφή τοιχογραφιών. 1934 αποχωρεί από το εργαστήριο του Κόντογλου. Τον ίδιο χρόνο γνωρίζεται με τον Κάρολο Κούν και συγκροτούν μαζί την ελληνική λαϊκή σκηνή. Το 1935 γνωρίζεται με τον στρατή Ελευθεριάδη Τεριάν στο Παρίσι. 1936, αρχές του έτους, επιστρέφει στην Ελλάδα, περνώντας από την Ιταλία, επισκέπτεται την Πομπεία. 1937 κάνει τα σκηνικά για την Κοτοπούλη στα έργα Ελισάβετ και Κάντινα. Το 1939 στο σαλόνι της Σοφίας Σπανούδη γνωρίζει τη Μαρία Κάλλας, τότε Μαρία Καλογεροπούλου. Ο Παντελής Πρεβελάκης είναι γνωριμία της ίδιας περίοδου, επίσης ο Γιάννης Ρίτσος και ο Δημήτρης Μητρόπουλος. 1940 με την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου επιστρατεύεται, φεύγει και την Αλβανία, με την κατάρρευση του μετόπου επιστρέφει στην Αθήνα όπου μέσα στην γενική μιζέρια προσπαθεί να επιβιώσει δουλεύοντας στο θέατρο ή εργαζόμενος ως συντηρητής εικόνων διαφόρων ιδιωτικών συλλογών Χαροκόπου, Λοβέρδου, Γεωργάκη και άλλων. Ο ποιητής Ανδρέας Εμπειρίκος είναι γνωριμή αυτής της περίοδου, επίσης η ζωγράφος Θάλια Φλωρά Καραβία, ο Θάνος Μουρεΐδος Βελούδιος, ο Οδυσσέας Ελίτης και ο Μάνος Χατζηδάκης. 1945 δούλεψε στο Εθνικό τον Θείο Βάνια του Τσέχοφ σε σκηνοθεσία του Κούν την Κλητεμνίστρα του Αλέξη Μάτσα, τον Αλκιβιάδη του Θεοτοκά. 1947 κάνει την δεύτερη ατομική του έκθεση στην αίθουσα που είναι οδός Κριεζότου. 1949 συμμετέχει σε έκθεση της καλλιτεχνικής ομάδας Αρμός. 1950 γνωρίζεται με τον Αλέξανδρο Ιόλα και δύο χρόνια μετά υπογράφει συμβόλαιο με τον Ιόλας Γκάλερι. Το 1951 εκθέτει στο Παρίσι στην Καλερία Φουντέν, η ίδια έκθεση μεταφέρεται στο Λονδίνο. Το 1952 εκθέτει στο Βρετανικό Συμβούλιο, την ίδια εποχή συνεργάζεται με την Δώρα Στράτου, όπου τότε συγκροτεί τον όμιλο των λαϊκών χωρών. 1953 δίδαξε στην Δραματική Σχολή Σταυράκου. 1954 εξέθεσε έργα του στην Πανελλήνια Έκθεση. Τον ίδιο χρόνο εργάστηκε στον κινηματογράφο για την ταινία
του Μιχάλη Κακογιάννη Κυριακάτικο Ξύπνημα. 1955 εργάστηκε για την ταινία «Στέλλα». Έργο των ίδιων χρόνων είναι «Ο Ρος Ναύτης». Το 1956 εκλέγεται μαζί με τον Μπουζιάννη και τον Κοντόπουλο υποψήφιος για βραβείο. 1957 φιλοτεχνεί για τον Ιόλα την ξεχασμένη φρουρά, ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο το οποίο παρουσιάζεται και στην έκθεση. 1958 παίρνει μέρος στην Πιενάλη της Βενετίας, στον ίδιο χρόνο κάνει τα σκηνικά και τα κουστούμια για τη Μύδια με τη Μαρία Κάλλας. 1960 κάνει τα σκηνικά στην Όρμα με την Κάλλας στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. 1961 ανεβάζει την Μύδια στη Σκάλα του Μιλάνου, εδώ ανάγεται η γνωριμία του με την Ντε Ντόμπιλη. 1962 με την Κατίνα Παξινού κάνει την επιστροφή της γυραιάς κυρίας και το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα. 1965 σε σκηνογραφία Κακογιάννη και μετάφραση στα γαλλικά του Σαρπ κάνει τις Τροάδες του Ευρυπίδη. 1966 εκθέτει στην Γκαλερί Μέρλιν. 1967 αρχές του έτους κάνει με την Χριστίνα Τσίγκου τις Ευτυχισμένες Μέρες του Μπέκετ. 1969-71 συστήνει με τη Λίλα Ντε Νόμπιλη μια μικρή ακαδημία όπου διδάσκουν σχέδιο και ζωγραφική. 1974 εκθέτει στη Ρώμη στην Γκαλερί. 1975 στην ίδια έκθεση παρουσιάζεται στην Μπολόνια. 1977 ανεβάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε δική του μετάφραση, σκηνοθεσία και σκηνοθεσία. 1978 εκθέτει στην Γκαλερί Ζυγός Σχέδια. Το 1980 το Δεκέμβριο έργα της συλλογής Δοξιάδη «Οι τέσσερις εποχές και οι μήνες» εκτίθεται στην Γκαλερί Αίθουσα Τέχνης Αθηνών. 1981 μεγάλη αναδρομική έκθεση έργων του γίνονται από το Μακεδονικό Κέντρο. 1982 γίνεται η έκθεση με θέματα της πρώτης δωρεάς. 1983 επισκέπτεται τη Βουλγαρία, τον εντυπωσιάζει λαϊκή ζωγραφική. 1988 μια μεγάλη έκθεση με θεατρικές μακέτες παρουσιάζεται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 1989 γεμάτος σχέδια και οράματα για τη ζωή. Φεύγει στις 20 Ιουλίου ο Γιάννης Τσαρούχης. Το 1979 επισκέπτεται το Βερολίνο στο Μουσείο Νταλέμ Ντόρτι, μελετά έργα της βουδιστικής ζωγραφικής της Κεντρικής Ασίας που βρίσκονται εκεί. Η χρωματική κλίμακα αυτής της ζωγραφικής τον επηρεάζει έντονα στη ζωγραφική του των Ζεϊμπέκικων της περίοδου εκείνης. Τον ίδιο χρόνο επισκέπτεται το Άγιον Όρος στον Άθο. Η γνωριμία του με τον μοναχό Ιερόθεο καλλιεργεί την ατμόσφαιρα της απόλυτης εξοικείωσής του με τον χώρο. Έκτοτε ως τον θάνατό του επισκέπτεται συχνά το Άγιον Όρος και καθίσταται πρόσωπο οικείο και αγαπητό εν μέσω μοναχών. Το Άγιον Όρος γίνεται ο τόπος καταφυγής το ενδιέτημά του. Thank you.
Πειραιάς 2024, το βίντεο για τον Γιάννη Τσαρούχη 1910-1989.